να δοθούν και σε όλους τους συνταξιούχους και αν κατά την εκτίμησή σας πρέπει να δοθούν σε όλους μέσω μιας πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης. Χθες, όπως ξέρετε πολύ καλά, βγήκε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή εκφράζει την ελληνική κυβέρνηση. Τι λέει η ανακοίνωση? Λέει ότι πρώτα απ' όλα η ελληνική κυβέρνηση σέβεται και το έχει αποδείξει τις δικαστικές αποφάσεις. Άρα θα σεβαστούμε τις δικαστικές αποφάσεις. Που σημαίνει ότι θα τις υλοποιήσουμε. Δεύτερον, λέει αυτή η ανακοίνωση ότι θα τη μελετήσουμε την απόφαση. Ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη εικόνα και να αποτυπώσουμε τα δεδομένα, έτσι ώστε το Υπουργείο Εργασίας να εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος. Κύριε Τζούνο. Ναι. Και η τρίτη παράμετρος της ανακοίνωσης είναι ότι θα υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις με δεδομένο το όποιο δημοσιονομικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που έχει η χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Όταν είμαστε έτοιμοι, θα τοποθετηθούμε. Θα αφορά, το βασικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι εδώ αν θα αφορά όλους τους συνταξιούχους ή θα μπλέξει και τα δικαστήρια και η ελληνική πολιτεία και οι συνταξιούχοι με καινούργιες δικαστικές διαδικασίες. Νομίζω σας απάντησα ήδη, γιατί αυτή είναι η επίσημη θέση της κυβέρνησης με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Μου θέτετε δε ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να έχω την εισήγηση του Υπουργείου Εργασίας, που είναι το επισπεύδον Υπουργείο, για να αξιολογήσει την απόφαση. Μάλιστα. Εμείς το δημοσιονομικό κόστος θα αποτιμήσουμε και τις δυνατότητες που έχει η χώρα να πληρώσει και πώς θα πληρώσει και πότε θα πληρώσει. Αλλά την απόφαση θα υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Τώρα σε ποιους θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το αφήνετε ανοιχτό. Λοιπόν, αν θα δοθεί το μείον 40% στα νίκια και στους εμπόρους, όπως ζητάνε, κύριε Υπουργέ, είναι φλέγοντα τα ζητήματα που έχετε, είναι πολύ καθημερινά και πολύ πρακτικά που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτό το πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι, περιβάλλον. Κοίτα, να σου πω κάτι. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, μου είχατε θέσει το ερώτημα από την πλευρά των ιδιοκτητών. Σωστά. Έχετε δίκιο. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αν βάλουμε και τα δύο ερωτήματα μαζί, είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Αλήθεια. Εμείς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Βλέπουμε συνεπώς τη δυναμική που έχει η οικονομία και ανάλογα προσπαθούμε να βοηθήσουμε κλάδους που πλήττονται περισσότερο. Είχαμε μία εικόνα για τον τουρισμό. Προέκυψε ότι θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και για την εστίαση για ένα χρονικό διάστημα. Θα παρακολουθήσουμε τη δυναμική των δεδομένων και της οικονομίας, πάντα με γνώμονα να υπάρχει ένας διαμοιρασμός του κόστους, που το μεγαλύτερο κόστος θα το παίρνει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Εκεί αναλάβαμε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και νομοθετήσαμε. Άρα σε αυτή την ισορροπία θα παρακολουθήσουμε τη δυναμική των γεγονότων και ανάλογα θα πράξουμε. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού, μας ρωτούν εδώ πολλοί άνθρωποι, θα πιστωθεί 27-28 Ιουλίου? Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εργασίας. Τις ακριβείς ημερομηνίες δεν τις ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, για να μιλήσουμε τώρα για άλλα στοιχεία που έχει εμπλοκεί πιο πολύ το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, που είναι σημαντικό, είναι ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Χθες πιστώθηκαν σε άλλους 20.000 περίπου επιχειρήσεις, χρηματικά ποσά, σημαντικά χρηματικά ποσά. Η επιτυχία του μέτρου φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, 96.000 επιχειρήσεις, περίπου 100.000 επιχειρήσεις δηλαδή, είναι μοναδικές που έχουν πάρει επιστρεπτέα 1 ή επιστρεπτέα 2. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο τους έχει χρηματοδοτήσει. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα που υπήρχε με αρκετές αιτήσεις που έγιναν απολογιστές στην επιστρεπτέα και οι οποίες δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Μπορεί να υπάρξει παράταση, λίγη σήμερα η ημερομηνία για την επιστρεπτέα, μπορεί να υπάρχει ολιγοήμερη παράταση, γιατί έχουμε δει ότι ένας αριθμός επιχειρήσεων της τάξης των 20.000 ακόμα δεν έχει οριστικοποιήσει την αίτησή τους. Άρα θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι ώστε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερους πόρους έμπρος στο βαρός στην πραγματική οικονομία. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, μια παρατήρηση που είχε ενδιαφέρον, μπορεί να με ρωτούσατε κιόλας, αν αυτά τα μέτρα είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν κάθε φορά, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα την μεγαλύτερη ανάγκη. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, περιμένω μια επικαιροποίηση με βάση την χθεσινή εκταμίευση, λένε ότι η δεύτερη επιστρεπτέα πηγαίνει κυρίως σε επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι πιο στοχευμένη η παρέμβασή μας, ορθώς, προς εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές
που θα έχουν πρόβλημα λόγω τουρισμού. Που πλήττονται περισσότερο. Γι' αυτό και θα έχουμε μια τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή, που θα ενσωματώσουμε και τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο αυτές τις επιχειρήσεις που πλήττονται μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, προφανώς τούτη την εποχή θα συζητούσαμε ή θα το είχατε ανακοινώσει ήδη από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει και εδώ στον τηλεοπτικό αέρα για μειώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης και άλλες μειώσεις στον έμφυα και άλλες μειώσεις ασφαλιστικές φορές. Τέλος επιτιδεύματος, βεβαίως. Όλος αυτός ο σχεδιασμός μετατίθεται για πότε? Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πράγματι επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Τον Μάιο, όχι σήμερα, τον Μάιο θα είχαμε προχωρήσει σε επιπλέον πρωτοβουλίες μείωσης της φορολογικής επιβάρησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γιατί από την αρχή αυτή η κυβέρνηση πίστευε και πιστεύει και το έχει επιβεβαιώσει με τις πράξεις της ότι πρέπει να πάμε σε λογισμένη μείωση της φορολόγησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πράξαμε αυτό. Το πράξαμε και ακόμα και μέσα στην κρίση είδατε ότι υλοποιήθηκε το μέτρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Υλοποιείται το μέτρο της μείωσης φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε αυτή η παρένθεση που άνοιξε με την υγειονομική κρίση να κλείσει το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε από το 2021 να επιστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική που έχει ως στόχο την μείωση φόρων και κυρίως ασφαλιστικών εισφόρων. Το πότε θα γίνει αυτό όμως εξαρτάται και από τα δεδομένα που θα έχουμε για την αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης. Ναι. Βλέπετε, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα, ότι κάθε μέρα έχουμε καινούργια δεδομένα. Κάθε μέρα παρακολουθούμε τη δυναμική των εξελίξεων. Σήμερα ανοίγουν απευθείας πτήσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αξιολογούμε τα δεδομένα. Άρα και προφανώς πρέπει να δούμε από το φθινόπωρο και μετά υγειονομικά πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση. Για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν σχεδιασμό ο οποίος δεν θα έχει τόσες αβεβαιότητες που έχει σήμερα ο σχεδιασμός μας. Ως ώρας οι εκτιμήσεις για την ύφεση, κύριε Υπουργέ, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί? Δεν έχουμε μεταβάλει τις εκτιμήσεις αυτές που είχαμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης, 30 Απριλίου. Τότε όφυλαν όλα τα Υπουργεία Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν τα σχέδιά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Με δεδομένη την υψηλή αβεβαιότητα που υπάρχει. Οι τότε εκτιμήσεις μιλούσαν για μια ύφεση μέχρι 8%. Δεν έχουμε επικαιροποιήσει τα στοιχεία μας. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα εν ώψη της κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού που θα είναι προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα αξιολογηθεί η δυναμική των εξελίξεων το καλοκαίρι και ανάλογα θα πράξουμε. Ναι. Το ζητούμενο είναι να παίρνει η κυβέρνηση και το κάνει έγκαιρα, στοχευμένα μέτρα, έτσι ώστε να περιορίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία, δηλαδή στην ύφεση και στην απασχόληση. Πάντως καμιά έκπληξη με αύξηση φόρων εντός του έτους δεν θα δούμε, κύριε Υπουργέ, σε καμία περίπτωση αντιλαμβάνομαι. Με αύξηση φόρων όχι. Ναι. Με αύξηση φόρων όχι. Το αντίθετο θα το δούμε όμως, γιατί ακούσαμε, μαθαίνουμε δηλαδή και από το ρεπορτάζ, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από τα χρήματα των Ευρωπαίων τα 6 δισεκατομμύρια να πάνε σε φοροελαφρύνσεις και ήδη εκεί προς το Σεπτέμβριο, όπως το τοποθετήσατε κι εσείς, αναμένονται φοροελαφρύνσεις και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και οριζόντια, εάν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι μου βάλατε πολλά διαφορετικά ερωτήματα με διαφορετική χρονική διάσταση. Ναι. Το ερώτημα του κ. Κούτρα είναι αν περιμένουμε μειώσεις φόρων φέτος. Απάντησα ότι δεν περιμένουμε αυξήσεις φόρων φέτος, αλλά και δεν έχουμε στόχο να αυξήσουμε φόρους ως κυβέρνηση όλη την περίοδο διακυβέρνησης, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτε έχουμε αυξήσει φόρους. Το αντίθετο, έχουμε μειώσει φόρους. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε προχωρήσει εκτός των μόνιμων μειώσεων φόρων που μίλησα προηγουμένως και σε κάποιες στοχευμένες μειώσεις φόρων για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην εστίαση, στον κινηματογράφο ή σε κάποιους άλλους τομείς. Αυτές είναι οι στοχευμένες μειώσεις φόρων. Θα δούμε και θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα για ό,τι αφορά το έτος, ό,τι αφορά την προσωρινότητα αυτών των μέτρων. Ναι. Πάει το ένα κεφάλαιο. Μάλιστα. Το δεύτερο κεφάλαιο που θίξατε αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης προσδοκούμε αποφάσεις. Και προσδοκούμε αποφάσεις άμεσα στην κατεύθυνση που ήταν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αυτές είναι γνωστές σε όλους μας. Από εκεί πέρα είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να θέσει τις προτεραιότητες της μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές να περιλαμβάνουν και μειώσεις φόρων έτσι ώστε να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι οι εκταμιεύσεις φόρων, οι εκταμιεύσεις ποσών, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν από το 2021. Μάλιστα. Στο απλοϊκό, συνεπώς, επιχείρημα κάποιων
Μα αφού θα έχετε ταμείο ανάκαμψης, γιατί τώρα δεν δίνεις ακόμα περισσότερα χρήματα στην κοινωνία, η απάντηση είναι απλή. Αυτά τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα φέτος. Οφείλουμε συνεπώς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και αναλαμβάνουμε συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ταμιακά μας διαθέσιμα, όπως αυτά υφίστανται και χτίζονται από την επαφή που έχουμε με επιτυχία με τις αγορές, καθώς και τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, που ακόμα όμως δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Για το πρόγραμμα SURE, που συζητάμε πολλές φορές και είναι προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση και έχει πράξει ό,τι έχουμε συμφωνήσει στην Ευρώπη ώστε να γίνει εκταμείωση χρηματικών ποσών άμεσα, όλες οι χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ναι. Αν δεν ολοκληρώσουν, δεν θα υπάρχει εκταμείευση. Και η εκταμείευση φαίνεται ότι μετατίθεται για το Σεπτέμβριο. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, οφείλει να εκταμιεύει πόρους προς την κοινωνία και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ουσιαστικά με τις δικές τις δυνάμεις. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, ένα διπλό ερώτημα. Πρώτον, αν αντέχει η ελληνική οικονομία, αν θα τα καταφέρουμε και τα βγάλουμε πέρα. Και δεύτερον, θέλω να ξαναγυρίσω στο ερώτημα που έθεσε ο Γιάννης στην αρχή για τους συνταξιούχους, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό μας κέντρο και πολλοί μας παρατήρησαν ότι ο κύριος Πέτσας χθες προανήγγειλε οριζόντια λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και επειδή σε εσάς βλέπουν το ταμείο του κράτους. Εσείς έχετε τα λεφτά, τι θα κάνουμε τώρα. Περιμένουν απάντηση από εσάς. Ούτε από τον κύριο Πέτσα, ούτε από τον κύριο Βρούτση. Έτσι. Θυμήστε μου λίγο το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο σας το έχω απαντήσει. Ναι. Στο δεύτερο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Διότι σας είπα ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να τοποθετούμε πάντα με υπευθυνότητα. Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε, δεν το είπαμε εμείς. Σας είπα συνεπώς, εγώ έχω την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία είναι η ανακοίνωση ουσιαστικά που έχουμε συμφωνήσει. Η ελληνική οικονομία λοιπόν αντέχει, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, γιατί σας κατηγορούν και από την αντιπολίτευση ότι είστε υπεύθυνοι για μια ενδεχόμενη καταστροφή της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον. Απάντηση. Η ελληνική οικονομία, έτσι όπως διαχειριζόμαστε την κατάσταση, αντέχει και δεύτερο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο. Άρα έχουμε κρατήσει εκείνα τα ορφόδια που χρειαζόμαστε και τα πολεμοφόδια και συνεχώς τα χτίζουμε επικοινωνώντας με τις αγορές ακριβώς για να μπορέσουμε η χώρα με διορατικότητα να αντέξει και πιθανό, που δεν το εύχομαι, δεύτερο κύμα μεταγενέστερα. Το αντίστροφο, η αντιπολίτευση ήθελε να ξοδέψουμε όλα τα πολεμοφόδια στην αρχή ώστε να μην έχουμε καθόλου για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δημιουργούνται και συνεχώς δημιουργούνται και θα δημιουργούνται μέσα στο καλοκαίρι τους επόμενους μήνες. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και κλείνουμε. Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ. Μας είπατε ότι έχετε υποχρεώσεις. Αν μπορούμε να σας έχουμε και δύο λεπτά αργότερα, ευχαρίστω. Όχι, όντως έχω μια ομιλία γι' αυτό. Ολοκληρώστε και κλείνουμε, Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν την επιστρεπτέα προκαταβολή από την αρχή την είχαμε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, που θα καταλήξει 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα μόνα στοιχεία που είχαμε διαθέσιμα ήταν τα στοιχεία της μείωσης του τζίρου των επιχειρήσεων το μήνα Μάρτιο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι πολλές επιχειρήσεις που επλήγησαν τον Απρίλιο, τον Μάιο ή θα πληγούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία, δεν θα παίρνανε επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα. Άρα, με αυτόν τον τρόπο που έχουμε, αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική των πραγμάτων και τα μέτρα είναι στοχευμένα προς αυτές τις κατηγορίες που έχουν ανάγκη. Έτσι και αλλιώς. Γι' αυτό και διαρκώς θα εμπλουτίζουμε. Κρίνεστε, είναι πολύ εύκολο να κρυθεί ο Υπουργός Οικονομικών. Ευχαριστούμε πολύ, καλά, κύριε Σταϊκούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.